σε κατάσταση αμόκ, άνδρας επιτίθεται χωρίς λόγο στους παρευρισκόμενους, ενώ χτυπά ένα νεαρό με το κλίμα να μυρίζει μπαρούτι, χθες το απόγευμα στο κεντρικό σταθμό του υπηρεσιακού κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Οι κινήσεις του δράστη στο πρωτοφανές αυτό περιστατικό καταγράφηκαν από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, ενώ για αρκετά λεπτά επικράτησε μεγάλη αναστάτωση. Ένας κύριος πρέπει να ήταν μεθυσμένος λογικά και πήγε να χτυπήσει έναν άλλο, ένα νεαρό. Και παίξαν ξυλιές μεταξύ τους. Εγώ είδα μόνο το συμβάν και μετά ήρθε η αστυνομία και παρέλαβε τον κύριο που γροθοκόπησε τον άλλο κύριο, τέλος πάντων. Το πολύ 3-4 λεπτά, δεν ήταν πάνω από 3-4 λεπτά, ούτε 3-4. Δηλαδή έγινε αυτό και τελείωσε εκεί. Χθες το απόγευμα έγινε ένα περιστατικό στον προάβλιο χώρο του ΚΤΕΛ μεταξύ κάποιων νεαρών. Ένας νεαρός από την Αλβανία ενόχλησε κάποια κοπέλα και κάτι τέτοιο πρέπει να έγινε, με αποτέλεσμα να έρθουν σε συμπλοκή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 47χρονος Αλβανός βρισκόταν υπό την επίρρεια ουσιών. Η συμπεριφορά του ήταν προκλητική σε πολίτες και τουρίστες, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες φαίνεται να παρενόχλησε μία κοπέλα. Άμεσα άνδρας της υπηρεσίας security που φυλάσσει τον χώρο του περαστικού ΚΤΕΛ παρενέβη στο περιστατικό, ενώ άμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία. Αυτό που ξέρω είναι ότι η αφορμή ήταν ότι παρενοχλούσε κάποια κοπέλα. Από εκεί και ύστερα έγινε η συμπλοκή που έγινε, χτυπηθήκανε μεταξύ τους, καλέστηκε η αστυνομία από το security, τους συνέλαβε το νεαρό. Απλά περνούσε από εδώ, νομίζω είχε αφιχθεί πριν από λίγο από το λεωφορείο, κάτι τέτοιο. Ο ένας ήταν νεαρός, ο άλλος ήταν μεγαλύτερος κύριος. Αυτό. Ο μεγαλύτερος κύριος πήγε να χορτοκοπήσει το νεαρό και επέβηκε ένας άλλος κύριος. Όχι, πολύ σπάνια γίνονται αυτές οι περιπτώσεις, αλλά προσπαθούμε να τους ηρεμήσουμε. Εδώ δεν χρειάζεται να βλέπουν ειδικά οι ξένοι τέτοια πράγματα. Εδώ είμαστε για να ηρεμούμε τον κόσμο, να περνάνε όμορφα, να διασκεδάζουν. Η ένταση συνεχίστηκε, καθώς ο άνδρας επιτέθηκε και χτύπησε αστυνομικούς που μετέβησαν στο σημείο, με έναν από τους αστυνομικούς να τραυματίζεται στον θώρακα και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Επεισόδια τέτοιου τύπου που να έρχονται σε συμπλοκή μέσα στο ΚΤΕΛ δεν έχει γίνει. Έχουμε φύλαξη 24 ώρες το 24ωρο. Έχουμε εταιρεία security η οποία φυλάσσει το χώρο. Ο χώρος παρακολουθείται από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Ο 47χρονος δεν δίστασε να προκαλέσει ζημιές και στο περιπολικό της αστυνομίας. Ο άντρας συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.